2 ώρες συμβολική κατάληψη στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΗ Σπάρτακος. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ το Σωματείο Σπάρτακος κάνοντας μια συμβολική κατάληψη στη Διοίκηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτούμε να υλοποιήσει αυτό που σχεδιάζει για το ξεπούλημα των λιγνητικών μονάδων. Η δράση εντάσσεται στις κινητοποιήσεις του Σωματείου ενάντια στην πώληση μονάδων της ΔΕΗ και στην αποεπένδυση της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται πως αυτές τις ημέρες εισαγάγεται και αναμένεται να συζητηθεί στην Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Ότι αυτό που μπορεί να γίνει είναι πραγματικά εθνικό έγκλημα, χρησιμοποιώ την έκφραση που ήταν ακριβώς δίπλα μου, όπου υπουργός του εξήγηλε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική οικονομία, αλλά κυρίως για την τοπική κοινωνία. Του χρόνου την εποχή, κύριε Μιχελάκη, ενδεχομένως να δουλεύει μόνο ο Άγιος Δημήτρης, άσχετα αν πέντε πέρασε στο ΜΑΔΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και 2 ακόμα σταθμούς που έχουν ημερομηνία λήξης και δίνουν ένα αγώνα που θα φτάσουμε και μέχρι τη Βενιζέλη. Είναι η Φλόρνα δηλαδή που μπαίνει στο πακέτο τη. Είναι ο Άι Καρδιά του Άι Αμιντέου με τα ορυχεία του. Αντιλαμβάνεστε για το τι θα γίνει στην περιοχή μετά από 8-10 μήνες, ένα χρόνο, εάν δεν μπορέσουμε και για εκείνου σταθμού να πάρουμε παράταση. Η περιοχή μας θα μείνει ερυπωμένο τοπίο. Εμείς περιμένουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε την Παρασκευή να κατατεθεί το νομοσχέδιο. Αυτή την πληροφόρηση μας έδωσαν από το Υπουργείο μέσω της ΓΕΝΟΠ. Αν κατατεθεί την Παρασκευή, η ΓΕΝΟΠ βρίσκεται σε περιφερειακές κινητοποιήσεις, διότι αυτόματα θα ισχύσουν οι αποφάσεις που έχουν πάρει τα όργανα μας. Αυτό θα θέλαμε να μεταφέρετε προς την Εθνική Διοίκηση. Θεωρήστε το δεδομένο, γιατί όπως γνωρίζεστε και εγώ από εδώ είμαι, δεν είμαι κάπου αλλού. Συμμετείχα κατά την επανάληψη σε όλες τις κινητοποιήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Από το θεσμικό μου ρόλο θα ενημερώσω τους υπουργούς που προείστανται σε αυτή, μάλλον που έχουν την αρμοδιότητα να ολοκληρώσουν ή να διεκπαιρεώσουν ή ενδεχομένως να αναστείλουν τις όποιες ενέργειες προκύπτουν σε σχέση με το νομοσχέδιο που ξέρουμε ότι θα κατατεθεί ή να τροποποιήσουν για το καλύτερο δυνατό και τουλάχιστον στη κατεύθυνση αυτού που επιθυμεί και η τουρκική κοινωνία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα μέλη του Σωματείου ζητούν στους διοικητικούς φορείς ενίσχυση του αγώνα τους. Ότι εμείς σήμερα κάναμε κατάληψη τη διοίκηση αποκεντρωμένης διοίκησης. Δεν είναι καμία σχέση με περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης είναι μαζί μας. Μαζί θα συντονιστούμε σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που θα πάρει σήμερα η ΓΕΝΟΠ και μαζί θα δώσουμε τον αγώνα. Το μήνυμα που πρέπει να φύγει σήμερα από αυτήν την κινητοποίησή μας είναι προς την κεντρική κυβέρνηση. Διαμέσου του εκπροσώπου της, του κ. Μιχελάκη. Παρευρισκόμαστε εδώ και για να σηματοδοτήσουμε στην ουσία τον αγώνα που και την ενότητα του σύγκρουση. Αν και έχουμε και άλλη άποψη από την πλειοψηφία, γιατί καμιά μορφή ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να περάσει, αλλά σηματοδοτούμε μια κατάσταση όσον αφορά για το συγκεκριμένο αγώνα. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, πριν ακόμα αναλάβουμε την Περιφερειακή Αρχή και προεκλογικά, αλλά και με το που κερδίσαμε τις εκλογές που βρεθήκαμε μαζί στις περιοχές του Αγροστασίου, συμπορευόμαστε στον αγώνα σας. Εσείς καθορίζετε το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και εμείς συμπαραστεκόμαστε. Θα αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη όταν θα έρθουν και ευχόμαστε να μην έρθουν εκείνες οι στιγμές που θα πάμε στις πύλες των εργοστασίων και αν χρειαστεί να κάνουμε και κινήσεις που κάναμε και αν θυμάστε το 2014. Η ευθύνη δεν θα ανήκει στους εργαζόμενους. Την ευθύνη, να ξέρετε, θα την αναλάβει από τις περιφερειακές όπως οφείλει πολιτικά ενάντια και των εργαζομένων αλλά και του λαού της περιοχής και του λαού της χώρας.